Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από τον ελληνικό κόσμο, από εδώ που φιλοξενείται η έκθεση για τον Νίκο Καζαντζάκη. Θα σας παρουσιάσω πρώτα τον προσκεκλημένο μου, με τον οποίο θα ξεναγηθούμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Τον καλωσορίζω, είναι ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Γιάννης Πανώσης. Πρέπει να πω εισαγωγικά ότι τον εκτιμώ και τον αγαπώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είμαστε μαζί μετά από 20 χρόνια να κάνουμε αυτή την τηλεοπτική συνέντευξη, αλλά να προειδοποιήσω ταυτόχρονα, κύριε καθηγητά, κύριε βουλευτά, ότι δεν θα ευχαριστώ. Ξέρετε ότι ανακαλούνται τα πτυχία, ε? Θα μου το ανακαλέσετε? Θα εξαρτηθεί. Όχι, okay. Και εγώ ξέρετε σας εκτιμώ και είναι και πρώτη φορά που έρχομαι να μιλήσω πολιτικά. Άλλωστε έχετε σιωπήσει τους τελευταίους 2,5 μήνες, οπότε είναι διπλή η χαρά και η τιμή. Να πάμε μια βόλτα όμως πρώτα στον Καζαντζάκη, να δούμε τι έχει να μας πει ο Καζαντζάκης για την ευθύνη, επειδή αυτοπροσδιορίζεστε ως η αριστερά της ευθύνης, και μετά να επιστρέψουμε εδώ. Λοιπόν, κύριε Πανούση, ας ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας, την έκθεση για τον Νίκο Καζαντζάκη. Κυρία Μαρία Γρηγορόπουλου, μουσικοπαιδαγωγός. Το είπα σωστά? Σωστά. Θα μας ξεναγήσει. Ξεκινάμε παίρνοντας μία γεύση από τα παιδικά χρόνια του Καζαντζάκη και από τη σχέση του με την οικογένειά του. Σημειώματα, γράμμα που έστειλε ο ίδιος στη μητέρα του, σημειωματάριο από την μαθητική του ζωή. Ένα ιδιαίτερο έκθεμα, τουλάχιστον κατά τη δική μου κρίση, ένα μικρό τετραδιάκι που ο ίδιος κράταγε σημειώσεις από τα όνειρά του σαν μαθητής, και ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραψε πολύ αργότερα, όταν πληροφορήθηκε για τον θάνατο του πατέρα του. Εσείς κρατούσατε σημειώσεις για τα όνειρά σας πιτσιρικάς? Τις έχω σκίσει. Γιατί? Για να μην αυτοδιαψευστώ. Διότι αν η ζωή σταθερά ανάποδα, πρέπει μετά να κάνεις κάποια ανάκληση ή της αρχικής, του αρχικού λάθους ή της σημερινής κατάστασης. Μια αστραπή η ζωή μας, μα προλαβαίνουμε. Τι? Προλαβαίνουμε να ακούσουμε τους κεραυνούς. Προλαβαίνουμε να κάνουμε ένα γρήγορο απολογισμό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια αστραπή η ζωή μας. Κατά βάση είναι μια αστραπή ο απολογισμός της ζωής μας, που είναι στο τέλος όμως. Συνεχίζουμε με την επιλογή του Νίκου Καζαντζάκη να ασχοληθεί και με τα παιδιά. Πέραν του ότι είχε μεταφράσει ή διασκευάσει πάρα πολλά παιδικά παραμύθια, ο ίδιος έγραψε δύο. Τον Μέγα Αλέξανδρο και Στα Παλάτια της Κνωσού. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να έχουμε στη διάθεσή μας το χειρόγραφό του για τον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς και τις μήτρες που χρησιμοποιήθηκαν για το εξώφυλλο του βιβλίου. Είναι αληθινότερο το παραμύθι από την αλήθεια? Εάν είναι παραμυθητικό. Δηλαδή, αν σου δίνουν μια παρηγορία. Το κακό είναι ότι εμείς στην Ελλάδα ζούμε με μύθους, δεν ζούμε με παραμύθια. Το παραμύθι και είναι και καλό τέλος τελικά. Ενώ ο μύθος μπορεί να κερδίσει το τέρας. Τι θα πει ευτυχία για εσάς, ισχύει αυτό, να ζεις όλες τις δυστυχίες, ή είναι λίγο πεσημιστικό? Όχι. Νομίζω ότι ευτυχία θα μπορούσε να σημαίνει να υπερβαίνεις όλες τις δυστυχίες, δηλαδή να βγαίνεις όρθιος από τις δυστυχίες. Διότι διαφορετικά πραγματικά είναι λίγο μαύρο. Για εσάς ευτυχία τι είναι? Ισορροπία. Ισορροπία με τον εαυτό σου, με τον πλαϊνό σου και με τον κόσμο. Το ταξίδι του Νίκου Καζαντζάκη στο Άγιο Όρος υπήρξε ένα από τα πρώτα του ταξίδια, το οποίο έγινε μαζί με τον αδελφικό του φίλο, τον Άγγελο Σκελιανό. Καθίσανε στο Άγιο Όρος για 40 περίπου μέρες, όπου μέσα από το χάρτη αλλά και τις προσωπικές του σημειώσεις έχουμε στοιχεία για το ποιοι ήταν οι σταθμοί τους. Υπάρχει και αναφορά στη χρονογραφία του Πρεβελάκη για τον Καζαντζάκη, ότι τα βράδια πριν κοιμηθούν συζητούν, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν τις απόψεις τους. Είπα στην Αμυγδαλιά, αδελφή, μίλησέ μου για το Θεό, και η Αμυγδαλιά άνθησε. Εδώ είναι η ενότητα του κόσμου, η ενότητα του κτίσματος. Δηλαδή ο Θεός είναι Θεός και για την Αμυγδαλιά και για τον άνθρωπο, και όλα τα είδη, όλα τα πλάσματα, όλα τα όντα είναι αδέρφια. Όταν λέει αδελφή την Αμυγδαλιά, πάει να πει ότι αποδέχεται ότι και τα φυτά και τα ζώα και οι άνθρωποι έχουν ίδια καταγωγή, πιθανόν και ίδια μοίρα. Ο Θεός για εσάς? Ο Θεός είναι μια δύναμη που άλλοτε σε κινεί, άλλοτε σε παρηγορεί, αλλά
καλά είναι να αισθανόμαστε ότι και μας επιτηρεί. Η φιλία, πολύ σημαντική και για τον Καζαντζάκη και για όλους μας. Λεύκωμα, το οποίο συγγράφει σε συνεργασία με τον Σκελιανό. Στην ουσία ένα τετράδιο, το οποίο ανταλλάσσουν και ανταλλάσσουν τις απόψεις τους μέσω αυτού. Σημειωματάριό του, στο οποίο αναφέρεται «Ζήτω η φιλία» και γράφει για αυτήν. Και καρποστάλ, το οποίο απεστάλλει από τον ίδιο τον Ζορμπά, που υπήρξε φίλος του, πραγματικό πρόσωπο, στην Γαλάτια Καζαντζάκη, στην πρώτη σύζυγό του. Ζορμπάς, είναι η εποχή όρημη για ζορμπαλίκια. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Δυστυχώς η κρίση ανέδειξε το ανάποδο. Ενώ λέγαμε ότι είμαστε ζορμπάδες, άρα έχουμε μια ειδική σχέση με τη ζωή και το θάνατο, το γλέντι και την παρέα, αρχίζουμε να αυτοκτονούμε. Αρχίζουμε να παίρνουμε καταθλιπτικά. Είσαι ζορμπάς ή είσαι αναχωρητής. Δεν γίνεται και τα δύο. Άρα ήταν ακόμα μια διάψευση του τι νομίζουμε ότι είμαστε ως Έλληνες. Η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη, κύριε βουλευτά. Διαφωνώ πλήρως. Κύριε βουλευτά, όχι, στην πράξη. Όχι, στο ιερή μορφή. Α. Διότι αν είναι λάθος η θεωρία σου, αυτό που θα προκύψει ως πράξη θα είναι καθόλου ιερό. Θα είναι βέβυλο. Άρα ναι, η θεωρία πρέπει να δικαιώνεται από την πράξη, όχι αναγκαστικά όμως με ιερή μορφή. Ο Καζαντζάκης ταξιδεύει και ταξιδεύει πάρα πολύ. Στην διάθεσή μας έχουμε χάρτες, χειρόγραφα, αποσημειώσεις που έχει κάνει στα ταξίδια του, την ατζέντα του που σημείωνε συζητήσεις με ανθρώπους που συναντούσε. Στα ταξίδια του παλεύει να βρει όχι τόσο τα αξιοθέατα, δεν είναι ο στόχος του ο τουρισμός, αλλά το να ανακαλύψει τον άνθρωπο σε κάθε προορισμό. Και σε αυτή την προθήκη υπάρχουν και δύο αγαπημένες του συνήθειες. Μέσα στην τσέπη από το σακάκι του, σε όλα του τα ταξίδια, κρατάει ένα μαντίλι το οποίο έχει χώμα από την Κρήτη. Το χώμα αυτό πιστεύει ότι αποτελείται από τα κόκαλα των προγόνων του. Το κουβαλάει πάντα μαζί του και κάθε φορά που νιώθει δύσκολα, νοσταλγικά, βάζει το χέρι στην τσέπη και αγγίζει το χώμα με τα... που τον επιστρέφει ουσιαστικά πίσω στον τόπο του. Και κανέλας και μοσχοκάριδο. Τα κρατάει στα χέρια του λίγο πριν ξεκινήσει να γράφει. Οι μυρωδιές αυτές είναι αυτές που τον ταξιδεύουν στα παιδικά του χρόνια, στο πατρικό του σπίτι και είναι αυτές που, από ό,τι μας έχουν πει οι μελετητές, του δίνουν έμπνευση για να ξεκινήσει να γράφει. Είναι το χώμα αυτό που μας ορίζει. Το χώμα. Τώρα, αυτό είναι συμβολικό. Τώρα, η συνέχεια της ανθρωπότητας μέσα από, από τους νεκρούς μας, από τους προγόνους μας, και αυτός ο σεβασμός προς τον πρόγονο, ότι το χώμα από τον τάφο ή το χώμα την πατρίδα, θεμητό. Αλλά αυτό που βλέπει κανένας, βλέπει αυτή τη συνύπαρξη του ορθολογισμού, ορθολογιστής ο Καζαντζάκης, με στοιχεία τέτοια όμως. Δηλαδή την ίδια ώρα μπορεί να ταξιδεύεις, να βλέπεις με πραγματικά μάτια τον πραγματικό κόσμο και την ίδια ώρα να έχεις στην τσέπη σου ένα στοιχείο που είναι έξω από τον ορθολογισμό. Εσείς αν ταξιδεύατε, τι θα θέλατε να έχετε μαζί σας ή τι παίρνετε μαζί σας για να σας ορίζει? Κάποιον που αγαπάω για να βλέπουμε μαζί αυτά που θα δω. Φτάσε όπου δεν μπορείς. Υπήρχαν πράγματα που δεν τα φτάσατε. Είμαι πολύ τυχερός. Καταρχήν δεν κάνω σχέδια, γιατί όταν κάνεις σχέδια γίνεσαι δούλος του εαυτού σου. Γιατί θες να φτάσεις στα σχέδια που έκανες. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να βρούμε τα όρια μας είναι να τα ξεπερνάμε. Αλλά δεν είναι ανάγκη να γίνει μέσα από ένα μαθηματικό τρόπο καταγραφής. Τώρα θα κάνω αυτό, του χρόνου θα κάνω το άλλο. Αυτό τα φέρνει και η ζωή. Δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύομαι. Ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι. Βολευτήκατε ποτέ? Ναι, βολευόμαστε. Αλλά το ζήτημα είναι μη βαλτώνεις, που είπε προηγουμένως. Διότι κάποια στιγμή παίρνεις ανάσες. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Δεν πιστεύω στο δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ. Άλλο δεν ζυγιάζομαι. Άλλο δηλαδή δεν δέχομαι να μπω σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα ή δεν μετριέμαι, και άλλο δεν μετρώ, διότι και θα μετρήσεις και θα ζυγιάσεις και τη σκέψη σου και τον πλαϊνό σου, και αυτό θέλει ένα χρόνο να στέκεσαι ακίνητος. Αυτό δεν είναι βόλεμα, είναι ανάσα. Και ο Καζαντζάκης χρειάστηκε έναν άνθρωπο που να αγαπάει να είναι μαζί του στα ταξίδια του, και αυτός ο άνθρωπος ήταν η Ελένη Καζαντζάκη, η δεύτερη σύζυγός του, η οποία τον στήριξε μέχρι και το τέλος της ζωής του. Παντρεύτηκαν και εδώ έχουμε τη ληξιαρχική πράξη του γάμου τους με δανεικές βέρες. Παντρεύτηκαν με δανεικές βέρες του Σικελιανού και της συζύγου του, διότι οι ίδιοι έχουν αμελήσει να φέρουν μαζί τους τις βέρες. Αν κοιτάξεις τον φόβο, ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει.
Δηλαδή ο θάνατος να τον κοιτάξει κατάματα δεν θα έρθει. Αυτό έχει ενδιαφέρον στην υπαρξιακή του διάσταση. Δηλαδή στους φόβους της καθημερινότητας. Γιατί αυτό που συμβαίνει πολλές φορές είναι να φοβόμαστε το φόβο μας. Και φοβούμενοι το φόβο μας, τελικά πραγματικά μένουμε ακίνητοι. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι κάθε φόβος θα φύγει, διότι υπάρχουν υπαρξιακοί φόβοι που μένουν. Και εκεί πρέπει να τους διαχειριστείς. Ο Καζαντζάκης, κυρία Γρηγορόπουλου, ήταν διετέλεσε και υπουργός, έτσι δεν είναι? Ο Νίκος Καζαντζάκης διετέλεσε στην κυβέρνηση Σοφούλη υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και την αποχωρήστηκε πάρα πολύ γρήγορα, μετά από 3 μήνες, γιατί από ό,τι λένε δεν άντεχε τα ρουσφέτια. Εσείς τα αντέχετε τα ρουσφέτια? Δεν ξέρω την έννοια. Όταν μάθω τι είναι το ρουσφέτι, εκτός να μιλάτε για λαϊκά αιτήματα, είναι άλλο θέμα. Οδύσσια ήταν το αγαπημένο πνευματικό παιδί του Νίκου Καζαντζάκη. Ο ίδιος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Οδυσσέας τελείωσε, επέστρεψε στην Ιθάκη και παρέμεινε εκεί και γι' αυτό τον ξαναταξίδεψε. Η Οδύσσια, η οποία έχει 33.333 στίχους, τους οποίους η Ελένη Καζαντζάκη, η δεύτερη σύζυγός του, τους δακτυλογράφησε 7 φορές σε αυτό το γραφείο και σε αυτή τη γραφομηχανή. 7 φορές, γιατί συνέχεια γινόντουσαν αλλαγές και παρεμβάσεις. Αυτά είναι χειρόγραφά του? Χειρόγραφά του. Θα μας δώσετε ένα, να δούμε? Ναι. Από τον γραφικό χαρακτήρα μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Μοιάζει με το δικό σας, αν θυμάμαι καλά, από το Πανεπιστήμιο. Όταν σας έβαζα 5. Τότε. Αλλά δεν μου βάλατε. Όχι, ξέρω τι βαθμούς πιάζει. Η πλάγια γραφή και με σταθερό το χέρι είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων με συνέπεια, αλλά ήταν και χαρακτηριστικό ενός καλλιτεχνικού κόσμου και των διανοουμένων. Έτσι γράφουνε. Δεν θα δείτε γράμματα όρθια στους διανοούμενους περισσότερες φορές. Παρόλο που αναλαμβάνω, δεν είμαι γραφολόγος, δεν είμαι ψυχολόγος. Πάντως, να κάνω μια παρατήρηση, επειδή είμαι Ντοστογεύσκιος και έχω γράψει για τον Ντοστογεύσκη τον τελευταίο καιρό πολύ. Το γραφείο δεν ήταν έτσι. Το Ντοστογεύσκιο γραφείο ήταν πάρα πολύ μικρό, πολύ παλιό, πολύ φτωχό και γεμάτο βιβλία, σκόρπια κλπ. Γενικά. Οι λογοτέχνες έχουν ένα γραφείο ακατάστατο. Αλλά θα ήθελα να έβλεπα μια φωτογραφία από την πραγματική ζωή, την στιγμή μες που έγραφε. Μέσα στα χαρτιά, ε. Μέσα στα χαρτιά.